κάνεις εκεί ρε φίλε? Τι να κάνω ρε φίλε, τώρα με την καραντίνα τρεις φορές το κουρεύω τη μέρα και πάλι μου φαίνεται ότι μεγαλώνει. Γι' αυτό περνάμε δημιουργικά, παίρνοντας φυσικά τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και το σημαντικότερο, μένουμε σπίτι. Αγαπητοί Φαρσαλνοί, όπως βλέπετε δεν πρόλαβα να προμηθευτώ ιατρική μάσκα από ένα φαρμακείο. Τελείωσαν λόγω του πανικού και έτσι αποφάσισα να κυκλοφορώ ακόμα και μέσα στο σπίτι με τη μάσκα που μου έμεινε από τις απόκριες. Όμως τα πράγματα δεν είναι αστεία. Μένουμε σπίτι, στηρίζουμε τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του ιού και προστατεύουμε με αυτόν τον τρόπο τον συνάνθρωπό μας, το κοινωνικό σύνολο και τις ευπαθείς ομάδες. Κουράγιο φίλοι Φαρσαλινοί, μπόρα είναι, θα περάσει. Καλησπέρα και από μένα. Ημέρα 6 ή 7, δεν θυμάμαι. Μένουμε όλοι σπίτι για να είμαστε υγιείς και κάνουμε τις νοικοκυρούλες. Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι τα περιμέναμε. Η χώρα μας περνάει πρωτόγνωρες καταστάσεις και θα πρέπει μέσα σε αυτό το δύσκολο κλίμα να δείξουμε όλη την υπευθυνότητά μας. Σταματάμε να κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα στην καθημερινότητά μας, σταματάμε τις άσκοπες μετακινήσεις, ακούμε τις οδηγίες των ειδικών και μένουμε στο σπίτι ώστε να μπορέσουμε να απαλλαγούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται από την εξάπλωση αυτού του φωνικού ιού. Αγαπητοί Φαρσαλινοί, μένουμε σπίτι, στηρίζουμε τα μέτρα κατά του κορονοϊού, ακούμε κλαρίνα, πίνουμε ουίσκι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και αντάμουμε στο καλοκαίρι σε πανηγύρια και χορούς να είμαστε καλά. Και όλοι να είμαστε μαζί ξανά. Κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας. Φασαλινοί, φυλακτείτε! Βάλτε το γιακά μπροστά. Είστε μαθημένοι από το γιακά. Βάλτε τον. Αντισηπτικό. Σορκίστε το κακό. Α, είμαστε καλά. Σορκίστε το κακό. Όντας νέοι άνθρωποι, δυσανασχετούμε με το να μείνουμε στο σπίτι. Θέλουμε να ζήσουμε την κάθε στιγμή και την κάθε περιπέτεια. Όταν όμως αυτή η περιπέτεια βάζει σε κίνδυνο την ίδια μας την υγεία, αλλά και τις ζωές των ανθρώπων γύρω μας, σαφώς είναι καλύτερο να παραμείνουμε στο σπίτι. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να οργανωθούμε και να πειθαρχήσουμε. Μένουμε σπίτι. Ήδη με την ορχήστρα νέων φασάδων, κάναμε μία προσπάθεια για το «Μένουμε σπίτι». Και η δική μου πρόταση είναι να συνεχίσουμε να το προσπαθούμε, μένουμε σπίτι, συνεχίζουμε τη ζωή μας. Φορτίζουμε τις μπαταρίες και μένουμε στο σπίτι. Ευκαιρία τώρα που είμαστε σε καραντίνα, να διαβάσουμε και λίγο. Ναι, μάλλον έτσι είναι, σωστό αυτό, για να το τσεκάρουμε και εδώ. Μαμά! Οι παππούδες το σκάνε! Για πού το βάλατε παππούδια? Αρχικά, δεν αφήνουμε τις ευπαθείς ομάδες να βγαίνουν από το σπίτι. Τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής και προπάντων, μένουμε σπίτι. Έλα! Όπα! Εμείς στον πρωτογενή τομέα αλλάζουμε το hashtag σε μένουμε χωράφι. Πάντα όμως με τις κατάλληλες προφυλάξεις.